Του αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 575 το ψαλμό Ρο Κάπα Β, 122 ψαλμός, σελίδα 575. 122 ψαλμός στη σελίδα 575. Ψαλμός του Δαβίδ. Εμφράνθην ότε μη είπων, ας υπάγομεν στον οίκον του Κυρίου. Υπόδε ημών θέλουν συν ίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη συνειρμοσμένη ομού. Εκεί αναβαίνω συν εφιλέ του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ για να δοξολογήσω συ το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώς είναι οι αγαπώντες σε. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Ένε και των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα ειρήνη σε. Ένε και του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου. Αμήν. Μία ομολογία του δούλου του Θεού, του εξαιρετικού δούλου του Θεού, του υψίστου του Δαβίδ, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε για να δημιουργήσει επάνω στη γη, να δημιουργήσει αυτός τη Βασιλεία των Ουρανών που ξεκινάει από τη γη. Μία ομολογία που βγαίνει μέσα από την καρδιά του με χαρά, λέγοντας «Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπαν να πάμε στον οίκον του Κυρίου». Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ ότι ο οίκος του Κυρίου είναι ο τόπος που ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει το Θεό. Είναι ο τόπος που ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Είναι ο τόπος που ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει το Θεό και εκ τούτου ο Θεός να πλησιάσει Αυτόν. Γι' αυτό χάρηκε πάρα πολύ όταν του είπαν άνθρωποι, φίλοι του, αδελφοί του, να πάμε όλοι μαζί στον οίκον του Κυρίου. Στη συνέχεια όμως, υπόδε ημών θέλου συνίστασε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ, φεύγει από τη λογική του οίκου του Κυρίου και αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ. Είναι δύο πράγματα τα οποία τονίζει στον ψαλμό αυτό ο Δαβίδ, τον οίκον του Κυρίου και την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ είναι μια ιδιαίτερη πόλη, η πόλη του Δαβίδ. Ο Δαβίδ την ελευθέρωσε και ο Δαβίδ την έκανε δική του πόλη και την έκανε και πρωτεύουσα, κυρίαρχη πόλη στο λαό Ισραήλ, αλλά είναι μια πόλη την οποία έχει εκλέξει ο Θεός με σκοπό εκεί να οικοδομηθεί ο ένας και μοναδικός ναός του Θεού, ο ένας και μοναδικός ναός του Θεού που οικοδομήθηκε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, με την εντολή του Θεού, με την οδηγία του Θεού, με τα σχέδια του Θεού διά του Δαβίδ προς το Σολομώντα και από έναν άντρα, το Σολομώντα, ο οποίος είχε ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερη σοφία και σύνεση από τον ίδιο το Θεό. Για να πλησιάσουν λοιπόν ο Δαβίδ και οι φίλοι του στον οίκον του Κυρίου, πρέπει να εισέλθουν στην Ιερουσαλήμ. Την Ιερουσαλήμ που ο Θεός μέσα στο Λόγο την αποκαλεί πόλη Θεού, η πόλη του Κυρίου, η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως, η πόλη των εορτών ημών, μία πόλης ιδιαίτερη. Μία πόλης που από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία και στην ανθρωπότητα. Γιατί είναι πόλης Θεού. Είναι η πόλης του Κυρίου. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο. Επαναλαμβάνω ότι είναι ο τόπος, η πόλης την οποία έκλεξε ο Θεός για να οικοδομήσει ο Θεός το μοναδικό ναό στον οποίο υπήρχε πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, η δική του παρουσία. Όμως, στη συνέχεια και μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού, η Ιερουσαλήμ πήρε τη μορφή
της Εκκλησίας του Θεού, της νέα, η νέα Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Με αυτή λοιπόν τη λογική της Καινής Διαθήκης θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το ψαλμό αυτό, τον οποίο ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου έγραψε για τη δική μας την παιδεία, την εκπαίδευση και για τη δική μας τη διδασκαλία. Στον άνθρωπο τον κεχρισμένο, και από εκεί θα καταλάβουμε εάν ο Θεός μας έχει εκλέξει αφενός μεν, αφετέρου και το σπουδαιότερο, και εμείς έχουμε ανταποκριθεί στην εκλογή Του, από εκεί θα καταλάβουμε αν ο Θεός που μας εξέλεξε μας θεωρεί αξιόπιστους και μπορεί να μας εμπιστευτεί, και από εκεί θα καταλάβουμε αν ο άνθρωπος τον οποίον κατά χάριν ο Θεός έσωσε επειδή μόνο και μόνο πίστεψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, αν ο άνθρωπος αυτός πραγματικά αγαπά το Θεό, αγαπά την παρουσία του Θεού, το έργο του Θεού, ώστε στη ζωή του τα πάντα να συνεργούν προς το αγαθόν σύμφωνα με την πρόθεση και την πρόσκληση του Θεού. Από ποιο πράγμα λοιπόν θα καταλάβουμε και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Από το πώς αισθανόμαστε, τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας όταν παίρνουμε την απόφαση να έρθουμε στο Χριστό, να έρθουμε στην Εκκλησία. Η καρδιά μας έχει βαρεμάρα ή η καρδιά μας έχει χαρά? Η καρδιά μας έχει πόθο, εξήτηση, ή η καρδιά μας έχει αδιαφορία? Ένα βασικό στοιχείο του ανθρώπου του Θεού είναι ότι όταν παίρνει την απόφαση να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ για να εισέλθει στον οίκον του Κυρίου, στον Χριστό, για να συναντήσει τον Χριστό σήμερα, γιατί σήμερα ο Κύριος των Κυρίων είναι ο Χριστός, ένα βασικό χαρακτηριστικό σημείο για να καταλάβουμε τον εαυτό μας και κανένας άλλος δεν μπορεί να μας καταλάβει, είναι πώς εισερχόμεθα στον οίκον του Κυρίου. Εισερχόμεθα με χαρά, με πόθο, με αγάπη? Εισερχόμεθα, όπως θα δούμε παρακάτω, να τον δοξολογήσουμε? Ή εισερχόμεθα από συνήθεια, γιατί πέρασαν τα χρόνια? Ή εισερχόμεθα με συναισθήματα άσχημα, πίκρα, ζήλια, φθόνο, κακία? Μόνο και μόνο από το τι πλημμυρίζει την καρδιά μου όταν παίρνω την απόφαση, ξεκινάω από το σπίτι μου για να εισέλθω στην Εκκλησία, μπορώ εγώ να καταλάβω μόνο για τον εαυτό μου την κατάστασή μου. Ο κεχρισμένος του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με τον κεχρισμένο του Κυρίου ότι ο άνθρωπος που χαίρεται να πλησιάσει τον οίκον του Κυρίου, να μπει στην Εκκλησία του Χριστού για να συναντήσει τον Χριστό, είναι αυτός που προσελκύει το ενδιαφέρον, θα τολμούσα να πω μια λέξη ανθρώπινη, τη συμπάθεια του Θεού. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, όχι μόνο να εξετάζουμε την καρδιά μας, αλλά να διαμορφώνουμε την καρδιά μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν ερχόμαστε εδώ για κανέναν άλλο λόγο παρά για να μας μιλήσει ο Κύριος, να μας αγγίξει ο Κύριος, να μας θεραπεύσει ο Κύριος, να μας ευλογήσει ο Κύριος, να μας διδάξει.
Εάν λοιπόν όλα αυτά τα σκεφτόμαστε όταν ερχόμαστε, δεν μπορεί παρά η καρδιά μας να γεμίσει χαρά. Ερχόμαστε να συναντήσουμε το Χριστό. Οι πόδες μας λοιπόν θα στέκονται στις πύλες σου Ιερουσαλήμ για να απολαύσουμε. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ πού εισέρχεται. Και με το πρίσμα της Καινής Διαθήκης είναι ανάγκη να ξέρουμε κι εμείς πάρα πολύ καλά πού εισερχόμεθα. Εισερχόμεθα στην πόλη του Θεού του Ζώντος, στην πόλη του Μεγάλου Βασιλιά, στην πόλη που είναι συνειρμοσμένη ομού, συναρμολογημένη ομού, όχι από ανθρώπινα χέρια. Εισερχόμεθα στο σώμα του Χριστού που έχει μία τέλεια ενότητα και αποτελείται από υγιή μέλη για να είναι υγιές το σώμα του Χριστού. Και πρέπει και εγώ να είμαι ένα από τα υγιή μέλη του σώματος του Χριστού. Και η υγεία μου εξαρτάται από τη χαρά της καρδιάς μου, από τον πόθο της ψυχής μου, να μπω και να συναντήσω τον Κύριο. Αλλιώς είμαι ένα αρρωστημένο μέλος που θέλει διόρθωση. Και επειδή, μακάρι να το έχω καταλάβει, και επειδή πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αναγκάζεται ο Χριστός να επεμβαίνει στη ζωή μας προς διόρθωση, που δεν είναι απλό πράγμα, είναι ιδιαιτέρως επώδυνο. Γιατί ο Χριστός δεν θέλει αρρωστημένα μέλη στο σώμα του. Θέλει υγιή, χρήσιμα. Θέλει το χέρι να αποτελείται από 5 υγιή δάχτυλα για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν μπορεί το ένα δάχτυλο να είναι έτσι, να είναι αρρωστημένο. Δεν δουλεύει καλά το σώμα του Χριστού. Και αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτή τη σοφία και τη σύνεση να εξετάζουμε το σώμα μας και την υγεία και να θεωρούμε ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο δώρο που μας χαρίζει ο Θεός μετά την αιώνια ζωή, πόσο μάλλον ο Χριστός σκέφτεται για το σώμα Του, το οποίο θέλει να είναι υγιές, χαρούμενο, για να μπορεί με άνεση να ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού και να εκχέει στην Εκκλησία τις ευλογίες τις δικές του. Θέλει το σώμα του να μην έχει την οποιαδήποτε μορφή μόλυνσης, ούτε μία παρανυχίδα, γιατί μία παρανυχίδα μπορεί να φέρει μόλυνση σε ολόκληρο το σώμα. Άρα με μεγάλη προσοχή ο Θεός φροντίζει όλα τα μέλη του σώματός του ως προς την υγεία τους, την πνευματική. Και θα κάνει τα πάντα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου για τη θεραπεία του μέλους του σώματός του, γιατί εάν δεν θεραπευθεί, με πολύ λύπη θα αναγκαστεί να το απαγάγει και να το βγάλει έξω. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, την οποία φροντίζει ο Χριστός, η υγιής Εκκλησία. Αυτό είναι που αποτελείται από υγιέστατα μέλη, για τα οποία φροντίζει ο ίδιος ο Χριστός, γιατί είναι τα δικά του μέλη. Αλλά είναι ανάγκη και η αντίστοιχη ανταπόκριση του κάθε μέλους. Δεν μπορείς να πεις ότι το χέρι μου μολύνθηκε, δεν θα πάω να το φτιάξω, δεν πειράζει, μου περισσεύει ένα δάχτυλο. Και δεν μου περισσεύει, αλλά και πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό που διεπίστωσα ότι συμβαίνει. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται μόνο από το γιατρό, αλλά και από τη συνεργασία του ασθενούς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδερφοί, σήμερα να αναγνωρίσουμε, όχι μόνο αν είμαστε ασθενείς, αλλά και τα είδη
το είδος της ασθένειας ή των ασθενειών μας. Με τη βεβαιότητα, με την πίστη ότι ο Χριστός θα επέμβει προς θεραπεία και η θεραπεία θα είναι τόσο πιο εύκολη και τόσο πιο αποτελεσματική όταν εμείς ανταποκριθούμε κατά το θέλημά Του σαν καλοί ασθενείς προς τον γιατρό μας. Σήμερα λοιπόν τον Χριστό θα τον δούμε σαν γιατρό των σωμάτων, των ψυχών και, του πνεύμα, και των πνευμάτων μας. Γιατί είναι γιατρός? Είναι και δάσκαλος. Είναι και καθηγητής. Είναι και στρατηγός, βασιλιάς. Αλλά σήμερα θα τον δούμε σαν γιατρό μας. Γιατί θέλουμε την υγεία μας να την φροντίζει και να την τακτοποιήσει και να την τακτοποιεί ο Χριστός. Αλληλούια. Εγώ το θέλω. Εγώ θέλω κάθε τι που δεν είναι υγιές στα μάτια του Θεού, όχι μόνο να το διορθώσει, αλλά και να μου το φανερώσει για να πάω να μου το διορθώσει. Όχι να αναγκαστεί ο Θεός να επέμβει, αλλά να τον παρακαλέσω τον Χριστό να με λεήσει. Η Εκκλησία είναι οικοδομημένη όχι από άνθρωπο. Εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, είπε ο Χριστός, αλλά και συνειρμοσμένη, συναρμολογουμένη εις ένα. Δεν είναι ανεξάρτητο το ένα μέλος από το άλλο, αν και κάθε ένα μέλος έχει διαφορετικό έργο και διαφορετική δουλειά από το άλλο, αλλά όλα τα μέλη παίρνουν εντολές από το ίδιο κεφάλι, από τον ίδιο νου που είναι ο Χριστός. Και με απόλυτη βεβαιότητα ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου συνεχίζει: εκεί ανεβαίνουν μόνο έφυλε του Κυρίου. Μόνο. Δεν μπαίνει οποιοδήποτε. Και δεν είναι η λέξη σωστή μπαίνει, εισέρχεται. Η λέξη σωστή είναι ανεβαίνει. Ανεβαίνει στο όρος του Κυρίου. Στο όρος του Κυρίου ανεβαίνουν μόνο έφυλες του Κυρίου. Μόνοι ανήκουν στο Χριστό. Και όπως λέγει η Γραφή, όσοι ανήκουν στο Χριστό έχουν σταυρώσει τη σάρκα τους μαζί με τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους, που σημαίνει απόλυτη υγεία. Γιατί η ασθένεια προέρχεται από τη σάρκα, από τα πάθη και από τις επιθυμίες. Και δεν πηγαίνω να μου τα σταυρώσει ο Χριστός και να με θεραπεύσει ο Χριστός, αλλά εγώ δια Πνεύματος Αγίου φροντίζω τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών μου, την αλαζονία του βίου μου και ελέγχω όσο μου είναι δυνατόν και τα πάθη μου και τις επιθυμίες μου και εν γέννη τις πνευματικές μου ασθένειες. Δεν είμαι αδιάφορος μπροστά στο γιατρό μου που λέγεται Χριστός. Είμαι πρόθυμος και πάω για να με θεραπεύσει. Δεν αδιαφορώ για την υγεία μου. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που αδιαφορούν για τη σωματική τους υγεία. Φοβόνται να πάνε στο γιατρό. Δεν έχω τίποτα, λένε. Και αυτοί χάνονται στο τέλος. Πολύ περισσότερο στα πνευματικά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Και ύστερα να συμμετέχουμε στην τράπεζα, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εκεί ανεβαίνουν λοιπόν μόνο έφυλε του Κυρίου, σύμφωνα με τη διαταγή του Θεού, με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορεί άλλος να εισέλθει στην Εκκλησία, να ανέβει στην Εκκλησία, παρά μόνο αυτός ο οποίος οδηγείται και διοικείται από τον Κύριο. Και κανένας δεν εισέρχεται τυχαία μέσα στην Εκκλησία. Αλλά εισέρχονται με ένα σκοπό, να δοξολογήσουν Αυτόν στον οποίον ανήκει πάσα η δόξα. Έχουν επίγνωση οι φυλές του Κυρίου ότι ο μόνος ο οποίος αξίζει τη δοξολογία είναι ο Χριστός. Το μόνο στον οποίον οφείλουμε
υποχρεούμεθα να δοξάζουμε είναι ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν είναι άξιος λόγου ώστε στην καρδιά μας να κερδίσει χώρο δόξας. Κανένας άνθρωπος. Κανένας. Γιατί όσο και ευλογημένος να είναι άνθρωπος, η Εκκλησία του Χριστού ξέρει ότι μόνο ο Θεός το έχει κάνει. Δεν είναι ούτε από ανθρώπινη δύναμη, ούτε από ανθρώπινη ικανότητα. Είναι από τον ίδιο τον Κύριο των δυνάμεων. Γιατί γι' αυτό μόνο Αυτός διεκδικεί και απαιτεί και εμείς με χαρά μόνο σε Αυτόν προσφέρουμε τη δόξα και την τιμή με όλη μας την καρδιά. Ένα είναι το ένδοξο πρόσωπο στην Εκκλησία, ο Χριστός. Ένας είναι ο Κύριος στην Εκκλησία, ο Χριστός. Στις πάντες, λέει ο Χριστός, αδελφοί είστε, τίποτα περισσότερο. Αδελφοί είστε, πάντες. Και τώρα έρχεται ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Δαβίδ, να του δώσει προτροπή αγάπης. Μέσα στην Εκκλησία που εισήλθες, μέσα στην Ιερουσαλήμ που εισήλθες, Δαβίδ, μέσα στην Εκκλησία που εισήλθες, αδελφέ μου, που ο Θεός σε κατέστησε βασιλιά και ιερέα του υψίστου, ένα πράγμα να επιθυμεί η ψυχή σου. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η επιθυμία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Η ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Όχι τάραχη, όχι φόβος, όχι αγωνία. Η ειρήνη. Την ειρήνη που μόνο ο Θεός της ειρήνης μπορεί να δώσει. Και περιμένει ο Θεός της ειρήνης να διακρίνει εάν εμείς είμαστε ειρηνοποιοί, αν εμείς επιδιώκουμε την ειρήνη. Εάν μπαίνουμε με χαρά επιδιώκοντας την ειρήνη, δοξάζοντας τον Θεό, τότε ο Θεός λέγει ας ευτυχώσει, γιατί αυτοί πραγματικά αγαπάνε το Θεό. Αγαπάνε την Ιερουσαλήμ. Αυτοί που αγαπάνε την Εκκλησία αγαπάνε το Θεό, γιατί ξέρουν ότι είναι το σώμα του Χριστού. Και πώς εκδηλώνεται η αγάπη μας προς την Εκκλησία, προς το σώμα του Χριστού, προς το Χριστό? Με το να μπαίνουμε με χαρά, γιατί την αγαπάμε. Όταν αγαπάω ένα πρόσωπο θέλω να το δω χαρούμενος. Όταν δεν το συμπαθώ λέω το αποφύγω. Και άμα πρέπει να το δω με το ζόρι. Οι αγαπώντες την Ιερουσαλήμ θα είναι ευτυχισμένοι. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Η θεραπεία η επώδυνος και η υγεία που αποδεικνύεται από την αγάπη προς την Ιερουσαλήμ, προς την Εκκλησία, προς τα αδέρφια μας. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι αυτή η τύχη, η Εκκλησία είσαστε εσείς. Εάν σας αγαπάω, εάν έχω χαρά που μπαίνω να σας δω, εάν έρχομαι ανάμεσά σας για να δοξολογήσω το Χριστό, στα μάτια του Χριστού είμαι ένας από αυτούς που αγαπάνε την Εκκλησία. Και σε αυτούς ο Θεός κάνει κάτι το ιδιαιτέρως σημαντικό. Τους χαρίζει τη δική του ευτυχία. Να ο ευτυχισμένος χριστιανός. Δεν λέω ευλογημένος. Ο ευτυχισμένος χριστιανός. Ο χαρούμενος. Ο ένδοξος. Ο αγαπημένος του Κυρίου. Που διώχνει από πάνω θλίψεις, πόνους, αγωνίες και φέρνει ο Θεός τη δική του ευλογία και τη δική του χαρά. Είναι Αυτός
που έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την αγάπη του στο Χριστό, επειδή αγαπάει το σώμα του. Μπαίνει με χαρά να συναντήσει το Χριστό και τα αδέρφια του. Μπαίνει για να δοξολογήσει το Χριστό που τον αξιώνει να είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Να δοξάσει το Χριστό: «Κύριε, με έκανες μέλος του σώματός σου εδώ στη γη». Και τρίτον, ίσως το σημαντικότερο, είναι ζητάει, προσεύχεται, αγωνίζεται να υπάρχει η ειρήνη του Θεού στην Εκκλησία. Και η ειρήνη του Θεού στην Εκκλησία ξεκινάει από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου, γιατί όταν εγώ σε αγαπάω, τότε και εσύ μάλλον θα με αγαπήσεις. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ήθελα να μου δώσει την ευκαιρία ο Θεός καιρό να το αναφέρω από αυτό τον άμβονα. Η ζωή μας, αδερφοί, εξαρτάται από τις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, με τους πλησίων μας και με τους εχθρούς μας. Εάν αγαπάς, λέει, για τους τελευταίους τους αγαπώντεσαι, ποια χάρη σου οφείλεται είσαι. Εάν πραγματικά αγαπάς τον πλησίον σου, τότε εγώ είμαι κοντά σου. Και αν αγαπάς τον αδελφό σου όπως εγώ σε αγάπησα, τότε είσαι υγιές μέλος της Εκκλησίας μου. Ποια είναι λοιπόν η ζωή μας? Και θα σας πω σαν προσωπική ομολογία μια συγκλονιστική για μένα εμπειρία. Το εγγονάκι μου, από εκεί με δίδαξε ο Θεός, το εγγονάκι μου που είναι τώρα 14-15 χρονών, πριν 12 χρόνια, 13 χρόνια, ήταν 1-2 χρονών. Όταν το πλησίαζα δεν με ήθελε και στενοχωριόμουν. Γιατί δεν με θέλει εμένα? Πήγαινε παντού εκτός από μένα. Και πήγα στην προσευχή. Αυτά είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Και είπα: «Χριστέ μου, κάνε με να με αγαπήσει ο Κωνσταντινάκος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε να με αγαπήσει». Την άλλη μέρα τον συναντάω. Δεν είναι υπερβολή, αγαπούσε μόνο εμένα. Δεν ήθελε ούτε τον πατέρα ούτε τη μάνα του. Και φοβήθηκα. Και ξαναπάω στον Χριστό και λέω: «Κύριε, όχι μόνο εμένα, πρώτα τον πατέρα, τη μάνα του και ύστερα, αλλά και εμένα». Και κατάλαβα ότι αυτό αρέσει στο Θεό και απαντάει σε αυτή την προσευχή. Πριν συναντήσεις οποιονδήποτε, μία προσευχή κάνε: «Κύριε, κάνε με να τον αγαπήσω και κάνε με να μ' αγαπήσει». Για να φέρει καλό άνοιγμα ο Θεός, να φέρει καλό συναπάντημα ο Θεός. Έχεις προσευχηθεί ποτέ στο Θεό: «Κύριε, κάνε με να μ' αγαπήσει η γυναίκα μου»? Λάθος αν δεν το έχεις κάνει. «Κάνε να μ' αγαπήσουν τα παιδιά μου»? Λάθος έχεις κάνει αν δεν το έχεις κάνει. «Κάνε να μ' αγαπήσει η αργωνιαστικιά μου», «Κάνε να μ' αγαπήσει». Κύριε Θεέ μου, ο Θεός χαίρεται και επεμβαίνει στην καρδιά του άλλου, αφού πρώτα όμως επέμβει στη δική σου την καρδιά. Και τότε θα έχεις ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Αυτό που θέλει ο Θεός. Και τότε θα είσαι ευτυχισμένος μέσα στην παρουσία του Θεού. Γιατί εκείνο το οποίο θα απολαμβάνεις θα είναι η αγάπη των εχθρών σου, των αδελφών σου, των πλησίων σου, των συναδέλφων σου, των παιδιών σου, των εγγονιών σου, της γυναίκας σου. Γιατί μέσα στην καρδιά σου ο Θεός θα βάλει τη δική του αγάπη. Δεν είναι «ζητείτε την ειρήνη του Θεού» ένα κάτι το αδιάφορο. Η ειρήνη του Θεού είναι αποτέλεσμα της αγάπης, της δικαιοσύνης του Θεού. Εάν δεν αγαπάς και δεν σε αγαπάει, πώς θα έχεις ειρήνη? Και πώς θα αγαπήσεις και θα σε αγαπήσει εάν δεν ζητήσεις από αυτόν που είναι αγάπη να πλημμυρίσει με τη δική του αγάπη την καρδιά σου και την καρδιά του? Αυτή είναι η ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι να περπατάμε κουτούρου.
Η ζωή μας να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού, να περπατάμε με βεβαιότητα, δεν είναι να είμαστε σε αντιπαράθεση με Αυτόν που ο Θεός έβαλε δίπλα μας, αλλά να Τον πλησιάζουμε με γλυκύτητα, με τρυφερότητα, με αγάπη, και να έχουμε προσευχηθεί για να εισπράξουμε αγάπη. Σκεφτείτε μια εκκλησία, αδερφοί, που θέλει να μας κάνει ο Θεός. Ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, να τον αγαπήσει αυτός και ο άλλος. Πόσο σημαντικό θα είναι. Αντί να σκεφτόμαστε τι θα του πω για να τον πληγώσω, τι θα του πω για να καταλάβει ότι έχω δίκιο, τι να του πω για να καταλάβει ότι εγώ τα λέω σωστά και αυτός κάνει λάθος, τι να σκέφτομαι για να κάνω τον άλλον να καταλάβει ότι δεν με αγαπάει. Πήγαινε στον Χριστό, αδερφέ. Ζήτησε από τον Χριστό να σε αγαπήσει και θα δεις τι θα κάνει στην καρδιά του. Και αυτό το τόσο θαυμάσιο το οποίο έζησα και ζω, στενοχωρήθηκα που δεν το έχω πει ποτέ από τον Άμβωνα. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, πώς έγινε αυτό. Αδερφοί, αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι περπατάμε. Έτσι θα απολαμβάνουμε την ευτυχία από το Θεό. Με το να είναι η καρδιά μας γεμάτη από την αγάπη του Θεού και να έχουμε ειρήνη με όλους τους αδελφούς. Έχεις ένα γείτονα. Έχεις έναν εχθρό. Έχεις ένα φίλο. Προσευχήσου να σε αγαπήσει. Προσευχήσου να τον αγαπήσεις. Προσευχήσου να έρθει ο Χριστός και να σας κάνει τους μακράν και τους πλησίων ένα. Δεν είναι ο Θεός που θέλει ένα. Ο Χριστός δεν προσεύχεται για την ενότητα. Γιατί σκανδαλίζεσαι από Αυτόν και δεν προσεύχεσαι να Τον αγαπήσεις και να σε αγαπήσει και να γκρεμίσει το σκάνδαλο. Να φύγει η έχθρα. Να μην μένουμε, αδερφοί αγαπητοί, στις ανθρώπινες σκέψεις, αλλά να ελπίζουμε στα θαύματα του Θεού. Είναι Θεός θαυμάτων, είναι Θεός αγάπης, είναι Θεός που ενεργεί με τρόπους που δεν μπορούμε να τους κατανοήσουμε. Πέστε μου, τι έγινε και ξαφνικά το εγγονάκι μου από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξε τελείως. Ο Χριστός τα κάνει αυτά. Και στο Χριστό πιστεύουμε, στο Χριστό ελπίζουμε. Γι' αυτό ερχόμαστε με χαρά. Ερχόμαστε με χαρά για να δούμε τους αδερφούς μας που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Και ερχόμαστε με χαρά για να θα μπούμε σε μια εκκλησία που είναι Αγία. Και εμείς συμβάλλουμε στην ειρήνη της εκκλησίας. Και βέβαια αυτό μπορείς να το επεκτείνεις. Κύριε, κάμε η γυναίκα μου να αγαπήσει την αδερφή αυτή και η αδερφή αυτή τη γυναίκα μου που δεν τα βρίσκουνε. Και τέτοια προσευχή, ευάρεση στο Θεό, μεταμορφώνει ανθρώπους, μεταμορφώνει οικογένειες, μεταμορφώνει εκκλησίες. Κάνει νέα πράγματα. Ας ευτυχώσει λοιπόν οι αγαπώντεσαι. Εάν δεν αγαπάς την εκκλησία, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Αν αγαπάς την εκκλησία, η ευτυχία σου θα ξεχυλήσει. Προσευχήσου να σε αγαπήσουν τα παιδιά σου. Προσευχήσου να αγαπήσεις τα παιδιά σου. Και τότε θα υπάρχει ειρήνη στα τείχη της εκκλησίας και αυθονία στα παλάτια σου. Αυτή είναι η ευτυχία. Η ευτυχία που ο Θεός χαρίζει στην οικογένεια, στο άτομο, στην εκκλησία, οπουδήποτε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Η ειρήνη και αυθονία. Εάν ένα από τα δύο λείπει, ευτυχία δεν υπάρχει. Και όταν μιλάω για αυθονία, δεν μιλάω για τα υλικά. Για τα πνευματικά, αυθονία αγάπης, αυθονία πίστης, αυθονία ελπίδας, αυθονία ταπείνωσης, αυθονία προσευχής. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, τα παιδιά σου να σε καμαρώνουνε. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, η γυναίκα σου να είναι χαρούμενη για σένα. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, τα αδέλφια σου να σε θαυμάζουνε με θαυμασμό εις δόξαν Χριστού.
Αλλά ξέρεις τι σημαίνει, αδερφέ, και εσύ να βλέπεις τα αδέλφια σου και η καρδιά σου να ανοίγει και να θέλεις να τους αγκαλιάσεις όλους. Μόνο ο Θεός το κάνει αυτό. Και το κάνει και θέλει να το κάνει και χαίρεται να το κάνει. Να μεταμορφωθούμε, αδελφοί. Να πάμε στον Κύριο να μας μεταμορφώσει. Να μας αλλάξει την καρδιά, το σώμα, το πνεύμα, τα πάντα. Να μας χαρίσει τη δική του την υγεία, ο μέγας ιατρός σωμάτων, ψυχών και πνευμάτων. Αμήν, αδέρφια μου. Και τώρα έρχεται ο Χριστός. Κοιτάξτε τι όμορφα που μιλάει. Ένε και των αδελφών μου, αλλά και των πλησίων μου, των φίλων μου, λέγω προς την Εκκλησία, ειρήνησε. Προς εσένα ειρήνησε. Εσύ που αγωνίζεσαι για την ειρήνη, σου χαρίζω τη δική μου την ειρήνη. Στη χαρίζω. Ένε και του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εγώ ο Χριστός θα ζητάω το καλό σου. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να θέλω από τον Χριστό? Να μου λέει η ειρήνη δική μου σε σένα, και εγώ χάριν τον αδελφό σου θα ζητάω το καλό σου. Βοήθησέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε μας έτσι, Βασιλιά μου.